Καλό μεσημέρι, είπαμε. Καλό μεσημέρι, θα πούμε. Ξέρετε πού είμαστε? Είμαστε στο Αλάγνη. Είμαστε στο πανέμορφο Αλάγνη και φύγαμε από το υπέροχο καφενείο. Την εκδρομή που κάναμε πριν από μερικές μέρες στο Αλάγνη. Δανάη, ρίξε 2-3 πλανάκια από το όμορφο Αλάγνη που κάναμε την εκδρομή μας πριν. Στο Αλάγνη, καλά θυμάστε, με τη φίλη μας την κυρία Αγγελική που μας έδωσε και στα φυλάκια να φύγουμε. Και τώρα, μαζί με το σταφυλάκι μας, θα πάμε να επισκεφτούμε δύο τόπους πάρα πολύ όμορφους, με πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Θα πάμε πρώτα στο ύψωμα των Θόλων. Θα πάμε να δούμε το λόγο για τον οποίο πήρε το όνομα του Αλάγνη και μετά, εκεί είναι το καλύτερο, θα πάμε στην Παναγιά τη Ρούμα. Θα πάμε στο χωριό Ρούμα, όπου έχει μια τρομερή, πονεμένη, αλλά τεράστια ιστορία. Τώρα είναι ένα καταλυμμένο χωριό, το οποίο το χτύπησε η Πανούκλα τότε και έφυγαν όλοι οι κάτοικοι του χωριού, αλλά αυτά με λεπτομέρειες θα πούμε μετά. Πάμε να μπούμε στα αμάξι και πάμε να κατευθυνθούμε προς αυτούς τους δύο απίστευτους προορισμούς. Λίγο στα φυλάκι, το φίλο μου τον Γιώργο, το φίλο μου τον Γιάννη και συνεχίζουμε. Βρεθήκαμε στο αμαξάκι μας και πάμε να επισκεφτούμε το κάστρο των Θόλων. Είναι γύρω στα 4 χιλιομετράκια από το Αλάγνη. Ο δρόμος λέει πάει, θα συναντήσουμε ένα μικρό χωματόδρομο και πάμε να δούμε ό,τι έχει απομείνει από αυτό το περιβόητο κάστρο που έχει δύο θόλους, γι' αυτό και πήρε και το όνομά του. Πάμε όμως και εκεί να επισκεφθούμε και να δούμε τι μυστικά θα ανακαλύψουμε. Και βρίσκουμε, λέει, ένα σεντούκι με λίρες. Ωραία θα ήταν. Δυνατό. Δεν θα παίξει το βίντεο αυτό ποτέ, να ξέρεις. Σίγουρα. Λοιπόν, το συναντήσαμε το χωματόδρομο. Εντάξει, δεν φαίνεται και πιο ωραίο του κόσμου. Αλλά τέτοιοι είμαστε, τέτοια κάνουμε, όχι? Ναι. Για τσέκαρε. Επειδή έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό και επειδή το αμάξι μας δεν είναι και 4x4, θα σηκώσουμε με το φίλο μου τον Γιάννη τον drone να δούμε τι δρόμο έχει εκεί πέρα. Καλή τύχη. Α, ωραίος δρόμος. Θα το δείτε και εσύ τώρα, το γράφουμε, γράφε το. Το γράφουμε. Έχει πολύ αέρα επίσης. Βρήκαμε έναν άνθρωπο εδώ πέρα που κάνει τρίγο. Να μας πει. Νομίζω ότι το βλέπουμε, αλλά είναι λίγο δύσκολο να πάμε στην πέση. Δεν βγαίνει, ε. Έχει δρόμο από το πανόραμα και παίρνεις δεξιά και πας. Οπότε πάω πίσω και βγαίνω πάλι και έχει καλύτερο δρόμο. Έχει ένα πανόραμα, αλλά φτάνεις από κάτω. Στην κορυφή λοιπόν του λόφου, με πανοραμική θέα, δυτικά από το Αλάγνη, βρίσκεται ένα μικρό φρούριο της τελευταίας περίοδου της Ενωτοκρατίας, κτισμένο κάπου τον 16ο αιώνα. Πρόκειται για ένα συγκρότημα από 3 θολωτά ισόγεια διαμερίσματα με οχυρωματικό περίβολο, εξού και το όνομα του φρουρίου. Στο τέλος του 19ου αιώνα χρησιμεύτηκε σαν τουρκικός κούλες, δηλαδή σαν ένα από τα πολυάριθμα μικρά οχυρά που χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι για να καταπολεμήσουν την Κρητική Επανάσταση του 1866. Στην ίδια τοποθεσία λέγεται ότι είχε χτιστεί και ο ναός της νύμφης Αλαγωνίας, που από αυτήν πήρε και το όνομά της το Αλάγνη. Ίνφο τέλος, πίσω στην περιπέτεια τώρα. Γεια χαρά! Για να βγω στην Παναγιά τη Ρούμα. Από πού πάω? Αλλά πρέπει να γυρίσω από το Αλάγνη και να φύγω πάνω. Καλώς. Στο Αλάγνη να πάω γαλιά μέσα, ε. Στον άσφαλτο λέτε. Από εκεί να πάω, προς Αλάγνη πάλι θα πάω λοιπόν. Να είσαι καλά. Θα πάμε πάλι πίσω στο Αλάγνη, στη φίλη μας την Αγγελική να μας πει. Ξανά στο αμάξι. Επόμενος προορισμός, η Παναγία της Ρούμας. Αν φτάσουμε ποτέ εκεί. Πάμε από το δρόμο του Πατσίδερου. Δεν έχουμε καταλάβει που ακριβώς θα πάμε, αλλά καλή τύχη. Περιπέτεια λίγο η φάση, αλλά δεν πειράζει, αξίζει. Αξίζει γιατί έχουμε σταματήσει λίγο πριν από το στενό που πάει για την Παναγιά τη Ρούμα για να μιλήσουμε για την ιστορία για τα Ρούμα. Τι είναι τα Ρούμα? Ρούμα σημαίνει ρέμα. Παλιά εδώ ήταν ένα μεγάλο χωριό, ένα κεφαλοχώρι, το οποίο σήμερα σώζονται μόνο κάποια μικρά ερείπια. Αυτά εδώ πέρα που έχουμε από πίσω μας, κάποια άλλα εκεί πέρα πάνω στο βάθος που θα τα δείξουμε τον drone και ό,τι μπορούμε με την κάμερά μας. Η ιστορία είναι αρκετά τραγική γιατί το χωριό, ενώ άκμαζε, όταν ήρθε η Πανούκλα,
και το χωριό ερημοποιήθηκε τελείως. Εγκαταλείφθηκε μέσα σε μερικές μόνο μέρες. Φύγαν όλοι σε άτακτη φυγή και, οι περισσότεροι φύγανε στο Αλάγνη και στις γύρω περιοχές, Πατσίδερο. Σήμερα το μόνο πράγμα που στέκεται είναι αυτά τα ερείπια που βλέπουμε. Μια ιστορία τραγική, μια ιστορία απόκοσμη, η οποία όμως μας θυμίζει την ιστορία του τόπου. Φανταστείτε λοιπόν ότι όλη αυτή η περιοχή πίσω μου, παλαιότερα γύρω στο 1500 με 1600, ήταν κατάφυτη από τρεις κεβελανιδιές. Ένα ρέμα το διαπερνούσε, εξού και η ονομασία όπως είπαμε, και όταν έρχεσαι σε τέτοια σημεία, σε εγκαταλειμμένα, ρυπωμένα παλαιά χωριά, σε πιάνει έτσι ένα περίεργο δέος, μια περίεργη κατάθλιψη και ένα ερωτηματικό για το πώς ήταν τότε αυτό το πράγμα. Πώς ήταν να φανταστείς όλη αυτή την περιοχή γεμάτη σπίτια, δέντρα και νερό. Εμείς πάμε λοιπόν να δούμε κάτι από αυτά που σώζονται, που είναι αυτή η εκκλησία. Ελπίζω να καταφέρουμε να φτάσουμε, γιατί η περιπέτεια δεν τελειώνει εδώ. Συνεχίζουμε λοιπόν προς κάτω Ρούμα, να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε. Και μαντέψτε, τα καταφέραμε. Μπάντρε φίλε, ταλαιπωρηθήκαμε αλλά τα καταφέραμε. Δες πόσο πολύ εύκολα μπορεί να αλλάξει το γεωμορφολογικό κομμάτι από πάνω που είμαστε ξεραίλα και έχουμε έρθει σε αυτό το καταπράσινο τόπο. Έλα κοντά, έλα να δεις. Δες πόσα δέντρα, δες τι όμορφο σκηνικό. Εντάξει, όλο είναι τελείως περίεργο, space, λίγο πίσω στο χρόνο, το κλειδί, το πόμολο, όλο αυτό το πορτάκι. Ανυπομονώ να δω τι υπάρχει μέσα. Μικρό, πανέμορφο κλεισάκι, ο ναός είναι αφιερωμένος στην Παναγία του Θεοτόκο και εορτάζεται στις 15 Αυγούστου, που γίνεται και ένα πανηγύρι έξω από τον υπόλοιπο χώρο. Επιβλητικό, μικρό, γαμπινό. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε τα βασικά έτσι. Αρχικά είμαστε γύρω στους 3 με 4 βαθμούς κάτω από ό,τι είμαστε πάνω. Ο χώρος είναι πραγματικά παραμυθένιος, μαγικός. Ενδείκνεται για πικνίκ, για εκδρομή με τα παιδιά, να στήσεις, να κάτσεις να φας, υπάρχουν πάγκοι, υπάρχει δασάκι από πάνω για να βάζεις να εξερευνήσεις. Είναι πραγματικά ένας χώρος μαγικός και πάρα πολύ περιποιημένος. Γεφυρούλες, νερά, βρύσες. Και τώρα λίγο εξερεύνηση στο δάσος, όχι. Είσαι έτοιμος να κυνηγήσουμε? Πάμε. Να πάμε να πιάσουμε λαγούς. Πέρδικες. Μανιτάρια να βρούμε! Δεν ξέρω αν έχει κάτι από όλα αυτά, ξέρω μόνο ότι είναι πραγματικά μαγικό. Υπάρχει κάτι σαν μονοπατάκι το οποίο θα ακολουθήσουμε λίγο να δούμε πού πάει. Και ό,τι γίνει! Όταν λέγαμε πριν για την κατάφυτη περιοχή με τους δρύς, τις βελανιδιές, τα δέντρα, το πράσινο, τα έλεγα δεν είχα εικόνα και δεν μπορούσα να το φανταστώ. Αλλά τώρα δες φίλε, μέσα σε 5 λεπτά πόσο διαφορετική είναι όλη η φάση. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη φίλη μου τη Γιούλη τη Χριστοφόρη, η οποία μου είπε για τον τόπο. Δεν περίμενα ποτέ να είναι τόσο όμορφος. Την ευχαριστούμε, κρίμα που δεν μπορούσε να είναι σήμερα μαζί μας, θα πέσω. Δεν έχω να πούμε άλλα. Τι λες, ήρθαμε σε αυτό το πανέμορφο τόπο, κάναμε όλη αυτή την περιπέτεια, άξιζε. Ραντεβού την επόμενη φορά. Δύσκολο να βρούμε έναν τόπο σαν κι αυτό τόσο εύκολα,
Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Η Κρήτη είναι μαγική και πάντα μας εκπλήσει.